Μετά τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων και ο πρόεδρος των αγροτών δηλώνει την ικανοποίησή του από τη συνάντηση που είχαν με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα, ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος για την κομματικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Έγινε χθες μια ειρηνική πορεία με λίγα τρακτέρ και λίγο κόσμο μέσα στο κέντρο της πόλης. Έπειτα συναντήσαμε τον κύριο Βίτσα. Έγινε μια καλή συζήτηση. Άκουσε όλα τα προβλήματά μας αλλά και κάποιες προτάσεις που είχαμε. Δεσμεύτηκε ότι αυτές θα τις προωθήσει στον Υπουργό τον κύριο Αποστόλου. Ελπίζω αυτό να έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι και οι απαντήσεις που πήραμε, ναι, μεν είναι αυτό που ακούμε συνήθως από υπουργούς, σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, είναι δύσκολο να ελιχθούμε. Το καλό είναι ότι εμείς εδώ πέρα είχαμε μια καλή συζήτηση. Ήταν η ειρηνική όλη η διαδικασία, όπως σας είπα, και θέλω να πιστεύω ότι όντως τα αιτήματα με αυτά θα προωθηθούν, αλλά και οι προτάσεις που είχαμε, και θα δοθεί μια λύση. Ξέρουμε ότι οι εποχές είναι δύσκολες αυτή την περίοδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και ότι δεν έχουμε προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα που μας ταλανίζουν τόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα, ήδη έχουν αρχίσει σε όλη τη χώρα να κλιμακώνονται προσπάθειες κινητοποίησης από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Εδώ, στη δική μας την περιοχή, τι συμβαίνει, γιατί είναι προγραμματισμένη και μια σχετική συνάντηση των εκπροσώπων εδώ στην Ξάνθη, τώρα από κάποιους φορείς, που θέλουν να προωθήσουν το θέμα της κινητοποίησης και στην περιοχή μας. Τι έχει αποφασιστεί και τι ισχύει για την περιοχή τη δικιά μας? Εντάξει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, εδώ και καιρό είχαμε μια συνάντηση όλοι οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι, οι θεσμοθετημένοι σύλλογοι της περιφέρειας, και είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα έχουμε κινητοποίησεις με κλείσιμο δρόμων. Βέβαια, τις συλλαλητήρια σε κάποιες περιοχές μεμονωμένα θα μπορούσαν να γίνουν. Το κακό φέτος είναι με τις κινητοποίησεις ήταν ότι ξεκίνησαν και δυστυχώς χρωματίστηκαν κομματικά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί, θα μπει μια τελεία, γιατί εδώ και πολλά χρόνια είχαμε αποφύγει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εμείς οι δύο σύλλογοι, ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός στο νομό, τόσα χρόνια δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Και ελπίζω αυτό να παραμείνει, γιατί κάποια στιγμή μπαίνουν τα κόμματα και δημιουργούν μόνο προβλήματα και δεν δίνουν λύση πουθενά. Θέλω να πιστεύω ότι τα νέα παιδιά που σιγά σιγά θα έρθουν μπορεί να είναι κομματικοποιημένα και είναι καλό να είναι κομματικοποιημένοι. Ελπίζω όμως να είναι αυτόφωτα και να μην είναι πιόν κανενός. Στο μεταξύ, συνάντηση πραγματοποιούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλλοίοι την Τετάρτη το βράδυ στο εργατικό κέντρο Ξάνθης, προκειμένου να αποφασίσουν τον τρόπο αντίδρασης στο φορολογικό και ασφαλιστικό και την μορφή που θα πάρει αυτός με το κλείσιμο των δρόμων, προς το παρόν να δημιουργεί έντονο προβληματισμό.